ρωσική μοίρα SU-35S απογειώθηκε με προορισμό την Ουκρανία. Η Ρωσία δημοσίευσε νέο υλικό στο οποίο φαίνεται πως μαχητικά αεροσκάφη τύπου SU-35S πετούν πάνω από τα σύννεφα και εκτοξεύουν πυράβλους προς ουκρανικούς στόχους. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας λοιπόν έχει δημοσιεύσει υλικό μιας μοίρας μάχης μαχητικών πολλαπλών ρόλων τύπου SU-35S των εναέριων δυνάμεων της Μόσχας. Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι του Υπουργείου Άμυνας στο Telegram. Το δημοσιευμένο υλικό λοιπόν δείχνει τα μαχητικά να απογειώνονται από ένα στρατιωτικό πεδίο προς απογειώσεων και να ανυψώνονται προς τη γραμμή των σύννεφων στον αέρα. Πετούν τόσο ψηλά για να ξεφύγουν πιθανά εισερχόμενα χτυπήματα από εχθρικά συστήματα εράμινας. Από την θέση τους αυτοί εκτοξεύουν πολλαπλούς πυράβλους σε προκαθορισμένους στόχους. Αφού ο πιλότος του μαχητικού πετά πάνω από την περιοχή, είναι ορατό από το πιλωτήριο του μαχητικού καπνός στο έδαφος. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως ο πύραυλος του SU-35S χτύπησε τον στόχο. Οι πτήσεις των ρωσικών μαχητικών της εναέριας δύναμης εκτελούνται με πυράβλους καταστολής διαφόρων κλάσεων, σημείωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Προηγουμένως, σημειώθηκε πως η ρωσική αεροπλοεία, οι ρωσικές πυραυλικές δυνάμεις και το ρωσικό πυροβολικό επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ουκρανών. Σύμφωνα με τους Ρώσους, ο στόχος ήταν το διοικητικό κέντρο της 128ης Ταξιαρχίας Ορεινών Καταδρομέων των Ενόπλων Δυνάμεων του Κιέβου. Η τοποθεσία του, σύμφωνα με αναφορές, ήταν κοντά στην πόλη Βιλνιάσκ στην περιοχή Ζαπορίζια. Για να δούμε τώρα κάποια πράγματα για το μαχητικό SU-35S. Το SU-35S λοιπόν αποτελεί μία βελτιωμένη εκδοχή της έκδοσης SU-35BM, η οποία με τη σειρά της αποτέλεσε την πρώτη έκδοση του αρχικού SU-35 που παράχθηκε σε ποσότητα. Το αεροσκάφος χρησιμοποιείται από την ρωσική πολεμική αεροπορία, ωστόσο προσφέρεται και για πελάτες του εξωτερικού. Εντός του σκελετού συναντάμε τους κινητήρες AL-41F1S, όπως ακριβώς και στο προηγούμενο SU-35BM. Αυτή η νέα έκδοση πέταξε για πρώτη φορά το 2008. Ενώ από όσο ξέρουμε, η ρωσική πολεμική αεροπορία παρήγγειλε αρχικά μία παρτίδα 48 αναβαθμισμένων SU-35S. Μέχρι το 2012 είχαν παραδοθεί 4 από αυτά, αν όχι και παραπάνω. Μέχρι το 2017 το Κρεμλίνο είχε στα χέρια του συνολικά 68 μονάδες. Κίνα και η Ινδονησία παρήγγειλαν και αυτές τη συγκεκριμένη έκδοση. Αυτό που έκανε τόσο ξεχωριστή την έκδοση SU-35BM και κατ' επέκταση κάνει και την SU-35S είναι πως έφερε στο SU-35 τεχνολογίες από το ακυρωμένο πρόγραμμα του SU-37. Αυτές οι τεχνολογίες περιλαμβάνουν αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά, ραντάρ και άλλες τροποποιήσεις στην άτρακτο. Να σημειώσουμε πως το αεροσκάφος δεν διαθέτει κανάρντ όπως π.χ. το Ραφάλ. Στην αεροναυπηγική, τα κανάρντ είναι σχηματισμός πτερήγων, δηλαδή φτερών, κατά τον οποίο ένα ζευγάρι από μικρά φτερά τοποθετείται μπροστά από τις βασικές πτέρυγες ενός αεροσκάφους ή όπλου, π.χ. πυράβλου. Ο σκοπός των κανάρντ είναι η βελτίωση της σταθερότητας, του ελέγχου και της ευκινησίας στον αέρα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.